Μήνυμα αλληλεγγύη και υποστήριξη στη συνεχιζόμενη προσπάθεια τη Κύπρου για επανένωση έστειλε η πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε βιντεογραφημένο μήνυμά τη στην πανηγυρική εκδήλωση τη Βουλή για την 20η επέτειο από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήνυμα αλληλεγγύη και υποστήριξη στη συνεχιζόμενη προσπάθεια τη Κύπρου για επανένωση, έστειλε η Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε βιντεογραφημένο μήνυμά τη στην πανηγυρική εκδήλωση τη Βουλή για το 20 Η επέτειο από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μέτσολα υπογράμισε την ευρύτερη σημασία τη αντιμετώπιση τη διχοτόμηση ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντα τη συλλογική ευθύνη όλων των Ευρωπαίων να εργασούν για τη λύση. Η αναγκαστική διχοτόμηση ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ανησυχία μόνο για την Κύπρο. Είναι μια ανησυχία για όλου του Ευρωπαίου. Ένα πρόβλημα που πρέπει να εργαστούμε για να επιλύσουμε μαζί, είπε η κυρία Μέτσολα. Επανέλαβε την σταθερή υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Κύπρο, τονίζοντα ότι η Ένωση στέκεται δίπλα στην Κύπρο όχι μόνο στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο, αλλά και στην περιοχή τη Μεσογείου. Δεσμευτική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι στο πλευρό τη Κύπρου για όσο διάστημα χρειαστεί και έω ότου επιτευχθεί η επανένωση σύμφωνα με το σχεδιασμό των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, υπενθύμησε τη σημασία τη ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια μαζί με 9 άλλε συμπεριλαμβανομένε τη δική τη. Την χαρακτήρισε ω νίκη για όλα τα κράτη-μέλη, λέγοντα ότι η ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει μεταμορφώσει. Αναφερόμενη στη μετανάστευση, είπε ότι ήταν μια πρωταρχική ανησυχία για του Κύπριου το 2019 και επεσήμανε την ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση ω απόδειξη τη δέσμευση τη Ένωση για δράση.